Ο Τζόρτζιο Ντεκίρικο είναι ένας καλλιτέχνης που συγκεντρώνει πάρα πολλά στοιχεία κουλτούρας από πολιτισμούς της Ευρώπης που έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική πορεία της Ηπείρου. Βρέθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα στο Μόναχο, στη Βαβαρική πρωτεύουσα, ακολουθώντας προφανώς τη μόδα εκείνης της εποχής, πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες να μετεκπαιδεύονται στην πόλη αυτή, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τόσο της δικής του ζωής, ήταν δηλαδή πολύ νέος τότε, όσο και από άποψη ιδεολογικών ζυμώσεων, καθώς η πόλη αυτή είχε γίνει τότε χωνευτήρι μεγάλων ανακατατάξεων σε όλους τους τομείς. Αυτό για τον νεαρό Ντεκίρικο ήταν μεγάλη πρόκληση. Και μπόρεσε πραγματικά, όπως φάνηκε από την τέχνη του που καλλιέργησε στη συνέχεια, να μετουσιώσει μέσα σε αυτό το κέντρο ευρωπαϊκό κλίμα τις δικές του μεσογειακές καταβολές. Καταβολές δηλαδή που οφείλονται αφενός στην ιταλική του καταγωγή, αλλά και στην ελληνική του παιδεία. Το 1900 γράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου του στην Αθήνα. Και εδώ έχει τους δασκάλους πλέον του Πολυτεχνείου της εποχής εκείνης. Τον Ιακωβίδη, τον Λίτρα και πολλούς άλλους. Οι γονείς μου, υπερνικώντας τον πουριτανισμό τους και το φόβο μην έρθω σε επαφή με παιδιά που χρησιμοποιούσαν χυδαίο λεξιλόγιο, αποφάσισαν να με αφήσουν να παρακολουθήσω την τοπική Ακαδημία Καλών Τεχνών. Η Ακαδημία δεν είχε αυτό το όνομα, λεγόταν Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο των Αθηνών περνούσαν 4 χρόνια σχεδίου και σπουδής σε άσπρο και μαύρο, από στάμπες και γλυπτά, προτού να δουλέψει κανείς από ζωντανό μοντέλο. Σπούδασε και στις 2 ακαδημίες, δηλαδή της Αθήνας και του Μονάχου, την κλασική εκπαίδευση που μάθαινα στην εποχή του οι ζωγράφοι, πώς δουλεύονται τα χρώματα, πώς δημιουργούνται συνθέσεις. Συνήθιζε να λέει, αυτό που έμαθα πραγματικά ήταν η εκπαίδευσή μου στο σχέδιο στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν ο ιδιάζων κλασικισμός μεταλαμπαδεύτηκε μέσα σε ένα ιδεολογικό κλίμα, κυρίως τον φαντασιακό ρεαλισμό που τότε στη Βαβαρική πρωτεύουσα καλλιεργούνταν από πολύ πρικισμένους καλλιτέχνες, καλλιτέχνες που προσέδιδαν στην έννοια του μοντερνισμού, κυρίως στον εξπρεσιονισμό της εποχής που εμφανιζόταν τότε, μια εντελώς άλλη όψη και διάσταση. Και αναφέρομαι στον Μπέκλιν, στον Άρνοντ Μπέκλιν, ο οποίος κυρίως με τα ενοραματικά του εκείνα έργα, τα οποία προσέδιδαν πρωτεύοντα ρόλο στη φαντασία. Τα διαβάσματα που έκανε εμψύχωσαν καλλιτεχνικές του εμπειρίες ή παιδικά βιώματα και τον βοήθησαν να διαμορφώσει μια συμβολική γλώσσα. Εδώ θα επιμείνω, ο Ντεκίρικο είναι πάνω απ' όλα συμβολιστής. Άλλοτε αν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η γραφή του στη διαμόρφωση της σουρεαλιστικής γραφής. Τι
Οι σουρεαλιστές αναζητούσαν, όταν διαμορφώθηκαν σαν κίνημα, έναν προπάτορα. Συνειδητά τον αναζητούσαν. Και τον βρήκαν στον Δεκίρικο. Ο Δεκίρικο είναι ο προφήτης. Ένας μεγάλος καινοτόμος, ένας μεγάλος προδρομικός καλλιτέχνης, που όλα εκείνα που ο Φρόιντ επιστημονικά μελετούσε, που έχουν σχέση με το ένστικτο, που έχουν σχέση με το υποσυνείδητο, που έχουν σχέση με την ψυχανάλυση, που έχουν σχέση με την παράνοια ή αν θέλετε και με την έσχατη όψη της παραδοξότητας, να αποτελούν στοιχεία, μόνιμα θα λέγανε στοιχεία των σουρεαλιστών, οι οποίοι πίστευαν και θεωρούσαν ότι ο πρώτος ο οποίος τους τα δίδαξε ήταν ο Δεκίρικο. Οι σουρεαλιστές ήταν σε ένα αδιέξοδο. Αισθάνονταν την ανάγκη να δώσουν μια μορφή στα όνειρά τους, στους εφιάλτες τους, σε συνθέσεις που να έχουν το στοιχείο της απεικόνησης, αλλά να μην εγκλωβίζονται στο κυβικό χώρο του Κατροτσέντου. Και εκεί δίνει ο Δεκίρικο με την εικόνα του μια απάντηση σε αυτό το αδιέξοδο. Πώς? Με το μοντάζ. Πριν από τον κινηματογράφο δουλεύει το μοντάζ στοιχείων διάσπαρτων, ετερόκλητων και μέσα από αυτή την γυτνίαση των πιο ανώμιων πραγμάτων φτιάχνει ένα νέο χώρο. Τα μικροαντικείμενα απέκτησαν φετιχιστική ακριβώς σημασία στο πνεύμα που πολύ αργότερα ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, Φρόιντ, είχε μελετήσει, αναπτύξει και προβάλλει μέσα από τα έργα του. Κανένας ποτέ δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε τότε, ούτε και σήμερα. Συνήθως ο κόσμος βλέπει εκείνα τα έργα σαν σκηνές που τις φαντάστηκα το σούρουπ, με φωτισμούς εκλήψεων που προμηνύουν καταστροφές ή την απόλυτη σιγή που προηγείται τον κατακλυσμό. Ένα είδος ατμόσφαιρας φρίκης, ένα κλίμα κίτρινου μυθιστορήματος ή αστυνομικού φιλμ. Αυτές οι ερμηνείες ταιριάζουν και στους σουρεαλιστές. Όμως πρόκειται για εντελώς άλλο πράγμα. Διάβασε με πάθος, σχεδόν πάθος, όταν βρισκόταν στο Μόναχο με την οικογένειά του. Διάβασε Σοπενχάουερ, Νίτσε και τον Ότο Βάινιγκερ, ένα αυστριακό φιλόσοφο, ο οποίος είχε μελετήσει την συγκινησιακή δύναμη των στερεομετρικών και γεωμετρικών σχημάτων. Ζωγραφίζει ένα μανεκέν, μια νεοπλατωνική κατασκευή. Δηλαδή είναι ο γεωμέτρης άνθρωπος. Το σώμα του κατασκευάζεται από στερεομετρικά σώματα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Δεκίρικο πιστεύει ότι στο χώρο του μηδύσα γεωμέτρητος εσύ. Η πρώτη ερμηνεία των ερευνητών που άρχισαν να ασχολούνται με το χώρο στον Τζόρτζιο Δεκίρικο ήταν ότι πρόκειται για έναν χώρο που απομιμείται το χώρο της αναγέννησης. Ακριβώς επειδή εμφανίζεται μια τέτοια πλευρά, με μια πρώτη ματιά θα έλεγα, στο έργο του Τζόρτζιο Δεκίρικο. Ωστόσο, όταν αυτός ο χώρος μελετήθηκε λίγο πιο συστηματικά, και νομίζω ότι ο Βίλιαμ Ρούμπιν, ο Αμερικανός ιστορικός τέχνης, έγινε ένας από τους πρώτους που μετατόπισαν το ενδιαφέρον προς μια άλλη κατεύθυνση, φάνηκε ότι πρόκειται μάλλον περισσότερο για μία παροδία του χώρου της αναγέννησης, διότι οι ευθείες οι οποίες κατευθύνονται προς ένα σημείο φυγής στην αναγέννηση στον Τζόρτζιο Δεκίρικο φαίνεται ότι
δεν κατευθύνονται προς ένα σημείο, αλλά προς πολλαπλά σημεία φυγής, με αποτέλεσμα, αντί να ενοποιείται ο χώρος, όπως ακριβώς συμβαίνει στην αναγέννηση, αυτή η ενοποιητική διαδικασία να ανατρέπεται πλήρως. Συνέθεται μεμονωμένα στοιχεία, τα οποία λόγω της έλλειψης της σημαντικότητάς τους δημιούργησαν μια ποιητική στιγμή. Ζωγράφιζε τη σφαίρα υπονοώντας ένα όραμα για την ανθρωπότητα το οποίο θα είναι πλήρες. Η τοξοστοιχεία πάλι εμπνέεται από την παραμονή του στο Μόναχο και την επαναλαμβάνει γιατί ακριβώς βρίσκει μια γοητεία, μυστική γοητεία σε αυτή την τεκτονική, σε αυτό το τεκτονικό σχήμα. Ο τείχος πάλι χωρίζει το χώρο της σύνθεσής του συχνά σε δύο μέρη. Το ένα κομμάτι είναι το εδώ και τώρα και το άλλο κομμάτι είναι το επέκεινα. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να επισημάνει ότι ο κόσμος του επέκεινα, ο κόσμος των σκιών, είναι πιο πραγματικός από τον κόσμο που βλέπουμε, αγγίζουμε ή νομίζουμε ότι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, αλλά στην ουσία είναι μια ψευδαίσθηση. Αυτές οι συνθέσεις, εν τέλει, απέκτησαν έναν συμβολισμό που για την όραση, για τους θεατές εκείνης της εποχής, ήταν πραγματικά ένα σοκ. Το πεπρωμένο του ποιητή και αυτό μία σιωπηλή φύση ενσωματωμένη σε ένα τοπίο πόλης που απεικονίζει το βιβλίο ως σύμβολο της γνώσης. Το αυγό είναι ένα αρχιετυπικό σύμβολο, είναι η αρχή του κόσμου. Το γάντι ή το χέρι που δείχνει σε μια κατεύθυνση είναι, θα έλεγα, αυτές οι διαφημιστικές ταμπέλες που υπήρχαν στο Παρίσι. Όλα αυτά τα διαφημιστικά σήματα της εποχής γινόταν το χέρι ή το δάκτυλο που δείχνει σε ένα πεπρωμένο. Την 10η Ιουλίου του 1888, ημέρα γέννησης του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο, ο αστερισμός του καρκίνου ξεπρόβαλε από την Ανατολή, ενώ η Σελήνη παρέμενε κρυμμένη στο σκοτάδι μαζί με τον ήλιο και τον Ερμή. Στη μυθολογία, η σύντροφος του καρκίνου ήταν η Μέδουσα, η οποία χαρίζει δόξα, αλλά από την άλλη προμηνύει τον εξωστρακισμό. Εκείνος που θα γεννηθεί κάτω από το ζώδιο του καρκίνου πρέπει να αναλάβει το ρόλο του Ηρακλή και να ξεπερνά τις συνεχείς απειλές. Θα πρέπει να αναζητά τις προκλήσεις και να στέκεται αντιμέτωπος με αυτές. Ο Ντεκίρικο ήταν ένας ερημίτης, αλλά μαζί του είχε μαγικά αντικείμενα και μία σειρά κλειδιών. Ο αριθμός 8, που εμφανίζεται 3 φορές στο έτος της γέννησής του, είναι πρόγνωση της απομόνωσης, που θα το επέβαλαν φίλοι και ομότεχνοι που δεν τον κατανόησαν. Αλλά αυτό το ίδιο σύμβολο, στην οριζόντια του εκδοχή, αντιπροσωπεύει τον δεσμό της αιώνιας επιστροφής. Ο ίδιος ο Ντεκίρικο
βλέπει τον εαυτό του ως ένα καλλιτέχνη ο οποίος ψάχνει νέες πατρίδες, νέους ορίζοντες για την τέχνη του και αφού ανακαλύπτει, γνωρίζει πολλά, κάποια στιγμή κουράζεται, νιώθει ανασφάλεια και θέλει να επιστρέψει στην προγονική εστία. Ζωγραφίζει μία σειρά έργων, η επιστροφή του Ασώτου, όπου ακριβώς απεικονίζουν τα έργα αυτά, ένα μανεκέν, δηλαδή το σύμβολο του Ντεκήρικο, το κατεξοχήν σύμβολο, τον άνθρωπο αυτόματο, να επιστρέφει στην αγκαλιά ενός εμψυχωμένου αγάλματος που είναι ο πατέρας, η προγονική μορφή. Ο πατέρας του Ντεκήρικο πέθανε πολύ νωρίς, το 1905, και όπως λένε, οι άνδρες ή οι νέοι θέλουν να αναμετρηθούν με τον πατέρα τους. Τη στιγμή εκείνη όμως, ο Ντεκήρικο δεν ήταν σε θέση να αναμετρηθεί και να υπερβεί τον πατέρα του και αυτό προφανώς του άφησε ένα τραύμα. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος του 19ου αιώνα. Ήταν μηχανικός και συγχρόνως άρχοντας από άλλες εποχές. Είχε σπουδάσει στη Φλωρενδία και στο Τωρίνο και από μια ολόκληρη οικογένεια ευγενών ήταν ο μόνος που είχε θελήσει να εργαστεί. Ο Ευαρίστο Ντεκήρικο, ο πατέρας του Τζόρτζο Ντεκήρικο, ανέλαβε την κατασκευή των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων και του τρένου του Πηλίου. Ήταν ειδικός μηχανικός για σιδηροδρομικά έργα. Γι' αυτό και τον επέλεξε ο τραπεζίτης Μαυροκορδάτος από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος και χρηματοδότησε σε έναν βαθμό το έργο. Πήρε μηχανικούς και υπαλλήλους από την Ιταλία και από την Ελλάδα και εργάστηκαν για να γίνει η γραμμή ως την Καλαμπάκα και μετά ως τα Λεχόνια στο Πήλιο και αργότερα από τα Λεχόνια ως τις Μηλιές. Κάπου στις αναμνήσεις του Ντεκήρικο γράφει ότι όταν ήταν μικρός στο Βόλο, τον επισκέφθηκε ο δαίμονας της τέχνης. Θέλει να πει ότι από τότε άρχισε να ζωγραφίζει. Ο πρώτος δάσκαλος του Ντεκήρικου και μοναδικός στο Βόλο ήταν ο Κώστας Μαυρουδής, ο οποίος ήταν νεαρός υπάλληλος στους σιδηροδρόμους Θεσσαλίας. Είχε διαπιστώσει ο πατέρας Ντεκήρικου, ο Ευαρίστο, είχε διαπιστώσει την ικανότητά του να σχεδιάζει και τον επέλεξε για δάσκαλο του γιού του.
Όταν βρισκόμουν απέναντι από τον σκητσογράφο Μαυρουδί, τον κοιτούσα και κοιτώντας τον, πλανιόμουν σε ένα χειμερικό κόσμο φαντασιώσεων. Φανταζόμουν ότι ο άνθρωπος εκείνος θα μπορούσε να ζωγραφίσει τα πάντα, ακόμα και από μνήμης, ακόμα και στο σκοτάδι, ακόμα και χωρίς να βλέπει. Σκεφτόμουν ότι όλα, όλα θα μπορούσε να τα σχεδιάσει με την άκρη του μαγικού του μολυβιού εκείνος ο καταπληκτικός άνθρωπος. Κοιτώντας τον, φανταζόμουν ότι ήμουν εκείνος. Ο μικρός Τζόρτζιο ζούσε έντονα αυτή την ατμόσφαιρα του σταθμού, με τα τρένα να σφυρίζουν, τον κόσμο να πηγαίνω έρχεται, τους σταθμάρχες με τις σφυρίχτρες, τον τηλέγραφο να χτυπάει κτλ. Και όλα αυτά του δημιούργησαν φοβερές εντυπώσεις, τις οποίες αργότερα θα τις δούμε στα έργα του σαν εικαστικά σύμβολα. Νομίζω πως τη βλέπω, αυτή την πόλη που δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Νομίζω πως ξαναζώ τα δειλινά της. Οι μηχανικοί είχαν τελειώσει την κουραστική εργασία τους στη σιδηροδρομική γραμμή και γύριζαν στα επιπλωμένα δωμάτια τους γεμάτη σκόνη και ψόφια από την κούραση. Κρυμμένοι σε πυκνές συστάδες ροδοδάφνες, η πόλη απλωνόταν με χάρη στους πρόποδες ενός επιβλητικού βουνού με αρμονικά περιγράμματα. Η ζωή στη μικρή εκείνη κομμόπολη, το Βόλο, ήταν γεμάτη από γεγονότα μεταφυσικά και επαρχιώτικα. Ο Βόλος είχε φοβερή ανάπτυξη, είχαν αρχίσει ήδη να γίνονται εργοστάσια και γι' αυτό βλέπουμε και εργοστάσια στα έργα του. Καράβια, έβλεπε τη θάλασσα και βλέπουμε και το τρένο να είναι πάνω από ένα μικρό τοίχο, διότι γύρω-γύρω το τρένο, ο σταθμός, είχε ένα μικρό τοίχο και από το παράθυρο του σπιτιού του έβλεπε μόνο το τρένο και όχι τις ρόδες, και αυτό αποτυπώνει στα έργα του. Στον Ντε Κίρικο δεν άρεσε να ταξιδεύει. Δεν του άρεσε να αλλάζει κάθε 15 μέρες τοποθεσία, κάθε 3 μήνες να βρίσκει άλλο σπίτι, κάθε 5 χρόνια να μετακομίζει σε άλλη πόλη. Αυτό άρχισε από το Βόλο. Όταν δηλαδή ζούσε με τους γονείς του στο Βόλο και λόγω της εργασίας του πατέρα του έπρεπε να μετακομίσει στην Αθήνα. Από την Αθήνα στο Βόλο, κάθε φορά άλλο σπίτι, κάθε φορά άλλη συνοικία. Η αλλαγή σπιτιού του προκαλούσε πάντα φόβο. Το ταξίδι είναι λοιπόν για τον Ντε Κίρικο συνδεδεμένο με τον φόβο, και αυτό το δείχνει με ένα πολύ σημαντικό από τα πρώτα του έργα με τίτλο «Το ανησυχητικό ταξίδι». Είναι σύμβολα του ταξιδιού και τα δύο. Και η ατμομηχανή και το ιστιοφόρο με τα ανοιγμένα πανιά. Το ιστιοφόρο συνδέεται με την αργοναυτική εκστρατεία και το συμβολισμό της. Το τρένο συνδέεται ακριβώς με την αγάπη του ίδιου για τα ταξίδια, αλλά και την απορία την οποία καλλιεργούσε, δηλαδή το ένιγμα. Αυτός ο καλλιτέχνης, όσο χειρίστηκε το ένιγμα, έκανε πραγματικά θαύματα. Είναι μια παράξενη και βαθιά ποίηση, απέραντα μυστηριώδης και μοναχική, που βασίζεται στην στίμουγκ του φθινοπορεινού απογεύματος, όταν ο ουρανός είναι καθάριος και οι σκιές μακρύτερες από ό,τι το καλοκαίρι, γιατί ο ήλιος αρχίζει να χαμηλώνει. Το έργο τέχνης δεν πρέπει να έχει λόγο, ούτε λογική. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το όνειρο και το μυαλό του παιδιού. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα, η Stimmung την ονομάζει ο ίδιος, αμετάφραστη γερμανική λέξη, είναι η ατμόσφαιρα ψυχής. Είναι η προβολή της ψυχής προς το τοπίο. Όπως έγραφε ο ίδιος σε σημειώματά του, θέλω να φτάσω τόσο βαθιά, να εξαγνίσω την τέχνη μου και να φτάσω σε ένα επίπεδο όπου
δεν ακούγεται κανένας θόρυβος, τα πάντα είναι βυθισμένα στη σιωπή. Για έναν καλλιτέχνη σαν τον Ντεκίρικο, τα παιδικά βιώματα είχαν μεγάλη σημασία. Έκανε με άλλα λόγια έναν παραλληλισμό της προσωπικής του γέννησης με την γέννηση του μύθου που καθόρισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μας. Με αυτή την έννοια επέστρεφε ξανά και ξανά σε εικόνες που τυπώθηκαν μέσα του κατά την παιδική του ηλικία στο Βόλο. Υπάρχουν πίνακες του, όπως ο πίνακας «Η αναχώρηση των αργοναυτών» του 1909, απεικονίζει τους Διόσκουρους, τον ίδιο και τον αδερφό του Αλμπέρτο Σαβίνιο, στο λιμάνι του Βόλου, και υπάρχει και το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Στοιχεία ακριβώς τα οποία μας συνδέουν με την αφήγηση της αργοναυτικής εκστρατείας, η οποία κατά τη γνώμη μου ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους μύθους του μοντερνισμού. Όπως οι αργοναύτες αναχώρησαν από το Βόλο για την αναζήτηση του χρυσόμαλου δέρατος στην Κολχίδα, έτσι αναχωρεί ο ίδιος το 1909 μαζί με τον αδερφό του για να δημιουργήσει τη λεγόμενη μεταφυσική τέχνη. Ιταλός γεννημένος έξω από την Ιταλία, ο Νιβάζιο Ντολτσεμάρε θεωρείται προνομιούχος. Αυτή η έμεση γέννηση είναι μια κατάσταση ηρωνική, μια λύση κλάσεως, ένας όρος που στις εθνικές ιδιότητες του ανθρώπου Ντολτσεμάρε προσθέτει κάποιες λεπτές αποχρώσεις, κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες, κάποιες μουσικές φράσεις ημιτονίων και τετάρτων που η άμεση γέννηση δεν προσφέρει. Η γέννηση ενός Ιταλού έξω από την Ιταλία αντιστοιχεί στη ζωγραφική μεταβελατούρας, στη ζωντανή εκτέλεση μουσικής. Αποτελεί όσον αφορά το πρόβλημα της ράτσας, την επίτευξη της κλάσεως, του στυλ. Τα κλασικιστικά στοιχεία της τέχνης του Ντεκίρικο έχουν παραμερίσει μια πλευρά του έργου του που κατά τη γνώμη μου εκφράζεται κυρίως στην περίοδο 15-18 με τα μεταφυσικά εσωτερικά. Στην ιστορία έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην εξέλιξη του έργου του Ντεκίρικου σε ό,τι αφορά το χώρο έχουμε τη μετάβαση από τα ήρεμα αλλά παράδοξα ήρεμα τοπία των αστικών πόλεων, τη μετάβαση προς την έκρηξη των συστατικών τους και τη μετάβαση στα εσωτερικά με τα δεκάδες αντικείμενα τα οποία μοιάζει να καταραίουν την ίδια στιγμή που δομούν το χώρο. Ο βομβαρδισμός των αντικειμένων μέσα σε ένα μεταφυσικό εσωτερικό, ο τρόπος με τον οποίο εντάσσει συγκεκριμένα αντικείμενα με έναν ακανόνιστο τρόπο μέσα στα έργα των μεταφυσικών, κυρίως εσωτερικών, τον συνδέουν σαφώς με τις αντίστοιχες προσπάθειες, για παράδειγμα, των κυβιστών. Ένα από τα ωραιότερα έργα του Όριμου Ντεκίρικο λέγεται «Η επιστροφή του Οδυσσέα» και δείχνει τον Οδυσσέα σε μια μικρή βάρκα με κουπιά. Αυτή η βάρκα όμως βρίσκεται μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο και το νόημα αυτού του πίνακα είναι πως όλα τα ταξίδια που κάνουμε είναι στην ουσία ταξίδια μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας. Κουρασμένος από όλες αυτές τις γήινες και μεταφυσικές περιπέτειες, ο Ευδόμερος πήγε να κοιμηθεί και δεν σηκώθηκε παρά την επομένη πολύ αργά. Ήταν 5 το απόγευμα. Είναι η ώρα, σκέφτηκε, που μέσα στους 12 μήνες του έτους αντιστοιχεί στο μήνα Σεπτέμβρη. Τότε κατάλαβε πως θα ήταν λογικό εκ μέρους του, καθώς τελείωνε αυτή τη μέρα ακριβώς, να κλείσει το μεταφυσικό του κύκλο. Του άρεσε η λογική και η τάξη περισσότερο από την αρμονία. Στο Μεσοπόλεμο έχουμε πράγματι μία γενική αναδίπλωση προς ένα είδος κοινωνικού και πολιτικού συντηρητισμού ευρύτερα, ή τέλος πάντων τουλάχιστον έχουμε αντιθέσεις που μία τους πλευρά είναι καθαρά συντηρητική. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Ίσως γιατί επικρατεί ένα αίσθημα μεγάλης ανασφάλειας, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής. Στρέφονται στα ένδον, δηλαδή η κάθε μία αναζητά επαφή με τις προγονικές ρίζες, με την παράδοση. Αυτή η επιστροφή στις ρίζες για τον Ντε Κήρυκο ήταν η δημιουργία εικόνων, έργων ζωγραφικής, με απόλυτα κλασικιστικό, ρεαλιστικό τρόπο. Σιγά σιγά βυθίζεται στην Μπέλα Μανιέρα, σε μια ζωγραφική την οποία εμπνέεται από τον Τιτσιάνο και από τους μεγάλους δημιουργούς της Αναγέννησης, της εποχής του Μπαρόκ κτλ. Ήταν στο μουσείο της Βίλας Μποργκέζε που ένα πρωί, μπροστά σε έναν πίνακα του Τιτσιάνο, μου αποκαλύφθηκε η υψηλή ζωγραφική. Είδα μέσα στην αίθουσα να ξεπροβάλλουν γλώσσες φωτιάς, ενώ έξω, στην πλάτη του κατακάθαρου ουρανού που σκέπαζε την πόλη, ακούστηκε μια χαρούμενη φασαρία, σαν από στρατιές που κροταλίζουν τα όπλα για χαιρετισμό. Και μαζί με τον τρομερό αλλαλαγμό των δίκαιων πνευμάτων, αντίχησε ένας ήχος από σάλπιγγες που προανάγγειλαν μια ανάσταση. Και εκεί ακριβώς σημειώνεται αυτή η μεταστροφή, την οποία δεν δέχονται με τίποτα οι σουρεαλιστές και δημιουργείται αυτή η ιστορία της ρήξης μεταξύ σουρεαλιστών και Ντε Κήρυκο, ρήξης η οποία έφτασε σε, θα έλεγα, σε σημεία πάθους. Ο Αραγκόν μάλιστα σε ένα λίβελο που έγραψε έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη και να του κοπεί το δεξί χέρι ως τιμωρία, γιατί ακριβώς πρόδωσε τα πιο αυθεντικά όνειρα της σουρεαλιστικής επανάστασης στην τέχνη. Οι σουρεαλιστές κατά κάποιον τρόπο εγκατέλειψαν αυτή τη φυσιογνωμία σαν πατρική φυσιογνωμία, αλλά και εξάλλου αυτό είναι ίδιον και του τρόπου με τον οποίο έβλεπαν οι σουρεαλιστές τα πράγματα. Μία πατροκτονία τους ήταν απαραίτητη. Στηρίχθηκε αυτή η σχέση σε μια μεγάλη παρεξήγηση, αλλά πολύ γόνιμη παρεξήγηση από μια άλλη άποψη. Όπως οι σουρεαλιστές αναγνώρισαν στον Ντε Κήρυκο έναν προπάτορα, έτσι και με μία έννοια, μία πλευρά της φασιστικής ιδεολογίας μπόρεσε να δει στον Τζόρτζιο Ντε Κήρυκο μία τυπικά ιταλική τέχνη, παραστατική, που συνδέεται πολύ συχνά με το αυτοκρατορικό μεγαλείο της Ρώμης, γιατί πράγματι στην τέχνη του Ντε Κήρυκο εμφανίζονται ρωμαϊκά σύνολα κατά κάποιον τρόπο, ρωμαϊκές παραστάσεις, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ορισμένους θεωρητικούς του φασισμού. Ο ίδιος ο Ντε Κήρυκο θα έλεγα ότι δεν αποποιήθηκε αυτή τη σχέση, αλλά ούτε και την επικύρωσε ποτέ. Καταφεύγει στις τεχνικές, ψάχνει ένα άλοθη, γιατί ακριβώς έχει χάσει την επαφή με τη μεταφυσική του περίοδο. Παίρνει θέματα από τη μεταφυσική περίοδο και τα ζωγραφίζει στη δεκαετία του 60, του 70 κτλ. Το αποτέλεσμα είναι οδυνηρό. Δεν μπορεί να κάνει το μοντάζ πια. Δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διάρρηξη του χώρου. Ο Ντε Κήρυκο ήταν ένας από τους σύγχρονους καλλιτέχνες που δέχτηκε την δρυμύτερη κριτική από τους κριτικούς τέχνης και εν μέρη και από τους συναδέλφους του, οι οποίοι ένιωθαν μεγάλη έλλειψη κατανόησης από τον ίδιο. Ζούσε πάντα με το συνέστημα ότι κάνει κάτι που θα έπρεπε να το κατανοούν όλοι και κάποια στιγμή πίστεψε ότι δεν θέλουν να τον κατανοούν, ότι υπάρχει μια συνωμοσία.
Σε εκείνη την περίοδο του μαρασμού και της γενικής αθυμίας, μου βγήκε όμως μια μεγάλη τύχη και μια μεγάλη ευτυχία. Να γνωρίσω την Ιζαμπέλα Φαρ, το πιο ευφυές πλάσμα που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Συχνά υπέγραφε τα έργα του Πίκτορ, κλάσικους ή Πίκτορ, Όπτιμους, Σουμ. Κυρίως τα έργα της δεύτερης της μπαρόκ περίοδου. Ο Γάλλος συγγραφέας Μπερνανός έλεγε ότι ο οπτιμισμός, δηλαδή η εφορία, η υπεραισιοδοξία, η υπερβολική πίστη στον εαυτό μας, είναι το ύπουλο άλοθη των μεγάλων εγωιστών. Ποιητής με εμπνευσμένη κοσμοαντίληψη, αλλά όχι ζωγράφος. Ζωγράφος. Ο Ντεκήρικος ζωγραφίζει ποιητικές εικόνες. Λένε ότι η Ρώμη είναι το κέντρο του κόσμου και ότι η Πιάτσα ντε Σπάνια είναι το κέντρο της Ρώμης. Εγώ και η γυναίκα μου λοιπόν μένουμε στο κέντρο του κόσμου. Πράγμα που είναι το αποκορύφωμα από άποψη κεντρικότητας και το αποκορύφωμα από άποψη αντιεκεντρικότητας. Η γλώσσα του Ντεκήρικου, των έργων εκείνων που έγιναν μετά το 1930, που τότε είχαν υποτιμηθεί και κατακριθεί από την καλλιτεχνική κριτική, θεωρούνται ιδιαίτερως προδρομικά και προφητικά του postmodern. Ο ίδιος υπήρξε ο προφήτης μιας μεγάλης κοινωνικής επανάστασης και καλλιτεχνικής φυσικά, όπως ο σουρεαλισμός. Η ιστορική βάση ενός, ας πούμε, συντηρητικού αισθητικού ρεύματος, όπως ήταν τα Βαλόρι Πλάστιτσι και το ο Ιταλικός Νοβετσέντο, και για τρίτη φορά γίνεται, ας πούμε, προφήτης, αγγελιοφόρος, προάγγελος της μεταπρωτοποριακής στροφής στην παραστατική τέχνη. Και αυτό δείχνει την ιστορικότητα του έργου του και την, κατά κάποιον τρόπο, δυνατότητά του, άστο και μετά θανάτων, ακόμα και μετά θανάτων, να παρακολουθεί τις ιστορικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής ζωγραφικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας διαχρονικά όλων των 20ο αιώνα. Μας ετοιμάζει και άλλα ενίγματα, αλλά για να μπορέσεις να ωφεληθείς από αυτά, θα πρέπει να αγαπάς την απορία. Ο Ντεκήρικος ζωγραφίζει ποιητικές εικόνες. Απόμακρες, μοναχικές, τραγικές, τολμηρές, ανησυχητικές. Η πρώτη εντύπωση ήταν από την ελληνική παιδική του ηλικία. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1888. Συνεχίζει να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Ήταν ένας καλλιτέχνης για τον οποίο ο Άντι Γουόρχολ θα έλεγε ότι δημιούργησε images. Μας προτείνει μια κοσμοαντίληψη και με έναν τρόπο βαθιά ποιητικό. Αυτός που θέλουμε να το θεωρούμε και κομμάτι έρημο. Thank you.
Thank you.